Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση ή να οριστικοποιήσουν την αίτηση που αποθήκευσαν προσωρινά στην πλατφόρμα στεγκαστικό.gr. Ε, www.minetou.gov.gr. Η ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση του εργαστικού επιδόματο υποβάλλεται από το δικαιούχο του επιδόματο, δηλαδή το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητή, σύμφωνα με τι διατάξει του άρθρου 11 του νόμου 4172 του 2013. Σε περίπτωση διαζευμένων ή ενδιαστάσει συζύγων, δικαιούχο του επιδόματο είναι ο γονέα, τον οποίο βαρύνει ο φοιτητή και τον εμφανίζει ω προστατευόμενο μέλο. Κατ' εξαίρεση, δικαιούχο θα είναι ο ίδιο ο φοιτητή, εφόσον είναι ορφανό από του δύο γονεί ή οι γονεί του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή είναι πάνω από 25 ετών, δηλαδή να έχει γεννηθεί έως τη 31-12-1991, είναι υπόχρεωση υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 4172 του 2013. Για την πρόσβαση στην εφαρμογή του στεγαστικού επιδόματος απαιτείται επιστοποίηση μέσω του συστήματος τάξης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Πριν προχωρήσει ο δικαιούχος η δημιουργία αίτησης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα πρέπει πρώτα να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2017. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση θα απορριφθεί αυτόματα με την υποβόλη της.